Πολύ καλό παιχνίδι έγινε στο στάδιο Καραϊσκάκη, ειδικά μάλιστα για πρεμιέρα πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός, σαφώς ανώτερος, σημείωσε 4 γκολ, 3 από τα οποία πέτυχε για πρώτη φορά μαζεμένα σε ένα παιχνίδι στο ελληνικό έδαφος, ο Όλεκ Προτάσοφ. Αρνητική η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο του ματς, βελτιώθηκε στην επανάληψη, όμως το μοναδικό που μπόρεσε να κάνει ήταν να μειώσει το σκορ. Ο Μανώλης Μαυρομάτης περιγράφει τις καλύτερες φάσεις αυτού του ήσυχου τόσο στην εξέδρα όσο και στον αγωνιστικό χώρο αγώνα. Σαβέρσκι μπροστά από τον Λιτόφτσενκο. Είναι τώρα ο Πατίκας, έκοψε εκεί ο Καραταΐδης. Το φάουλ που έγινε στον Καραπιάλη αφήνει ο διαιτητής. Συνέχεια του παιχνιδιού με τον πλεονέκτημα από τον κύριο Ζακεστίδη υπέρ του Ολυμπιακού. Έκοψαν γρήγορα οι παίκτες της ΑΕΚ. Πολύ δυνατό το παιχνίδι σήμερα στο στάδιο Καραϊσκάκη. Αφήνει ο κύριο Ζακεστίδης με τον Λιτόφτσενκο και τώρα Τσιαντάκη. Τσιαντάκη τώρα για τον Ολυμπιακό. Τρεις παίκτες του βάζουν τον δρόμο. Τσιαντάκη και πάλι. Τσιαντάκη στο δυνατό σουτ και γκολ. Τσιαντάκη στο δυνατό σουτ και 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Ενώ ξαναβλέπουμε τη φάση τον Τσιαντάκη ανάμεσα από τρεις παίκτες. Το δυνατό δεξί σουτ και η μπάλα στα δίχτυα του Μίνου. 1-0 για τον Ολυμπιακό στο στάδιο Καραϊσκάκη. Και πάλι όμως τώρα εδώ με το σουτ το Προτάσο και γκολ. Προτάσοφ και 2-0 για τον Ολυμπιακό. Από μεγάλη απόσταση ο Προτάσοφ θα βρει και πάλι το στόχο για τον Ολυμπιακό και στην δεξιά πλευρά της εστίας του Μίνου θα κάνει το 2-0. 26 λεπτό στο στάδιο Καραϊσκάκη. Σαβέρσκι στο φάουλ για τον Παπαϊωάννου, κεφαλιά και δοκάρι. Λιτόφτσενκο για τον Προτάσοφ, κεφαλιά, πάνω γκολ. Γκολ από την πρώτη κεφαλιά του Προτάσοφ. Προτάσοφ και 3-0 υπέρ του Ολυμπιακού το σκορ. Ασταθής η άμυνα της ΑΕΚ. Πολλά κενά σήμερα και αφύλακτος ο Προτάσοφ το 3-0. 33ο λεπτό. Ολυμπιακός ΑΕΚ 3-0 και το σκορ τώρα λαμβάνει διαστάσεις ενός τριάμβου καθώς τώρα ο Καραπιάλης για τον Προτάσοφ. Προτάσοφ μόνος του. Προτάσοφ ανατροπή και πέναλτι. Πρέπει να είναι. Πέναλτι από τον κύριο Ζακεστίδη. Πέναλτι έχει σφυριχτεί. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Να ο Προτάσοφ. Η ανατροπή εδώ. Πέφτει ο Προτάσοφ. Είναι πέναλτι. Το σημειώνει ο διαιτητής. Προτάσοφ. Προτάσοφ. Και αποκλείει ο Μίνου. Προτάσοφ. Και γκολ. 4-0. Το πέναλτι του Προτάσοφ. Αποκρούστηκε από το Μίνου και στη συνέχεια ο ίδιος παίχτης θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 36ο λεπτό Ολυμπιακός ΑΕΚ 4-0. Σαβέφσκι στο κόρνερ. Καλικριάζει. Θα χάσει την μπάλα. Για τον Πεπέτο. Σουτ. Την μπάλα out. Μπατίστα. Έχει γυρίσει στη μεγάλη του περιοχή για να πάρει την μπάλα. Σαβέφσκι. Σαβέφσκι τώρα εδώ. Σαβέφσκι μαζί με τον Καραταΐδη. Έρχεται από πίσω ο Πατίκας. Πατίκας. Πατίκας επάνω στον Δέντε και πέναλτι σημειώνει ο διαιτητής. Η έξοδος του Ταλικριάδη και πέναλτι σημειώνει ο κύριος Ζακεστίδης. Διαμαρτυρίες. Ξαναβλέπουμε όμως τη φάση. Από πίσω είναι το μαρκάρισμα. Όχι όμως αντικανονικό κατά την προσωπική μας άποψη. Σαβέφσκι και γκολ. 4-1 το σκορ στο στάδιο Καραϊσκάκη στο 42ο λεπτό. Καραγιάννης. Καραγιάννης τώρα για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Καραγιάννης πάνε με την μπάλα μπροστά για τον Πατίκα. Η κεφαλιά από τον Πατίστα και είναι στα χέρια του Ταλικριάδη μπάλα. Σταματής. Μπατίστα. Μπατίστα. Μπατίστα για τον Καραγιάννη. Εδώ είναι τώρα ο Δημητριάδης. Δημητριάδης έχει βγει και γκολ. Δημητριάδης και 4-2 το σκορ. Έχει βγει ο Ταλικριάδης και ο Δημητριάδης. Στην δεύτερη επαφή του με την μπάλα σημειώνει τον γκολ της ΑΕΚ και μειώνει τη διαφορά σε 4-2. Λιτόφτσενκο. Για τον Βλάχο η κεφαλιά που πίσω από τον Μητρόπουλο είναι τώρα ο Σάβιτσεφ έχει βγει και έχουμε κόρνερ από τον Καραγιάννη. Σάβιτσεφ θαυμάσια για τον Λιτόφτσενκο. Λιτόφτσενκο τώρα στην επίθεση. Γρήγορο Ολυμπιακός στην επίθεση τώρα με τον Λιτόφτσενκο. Έχει κοντά του τον Σαμπανάτζοβιτς. Λιτόφτσενκο δυνατό το σούτ στο δοκάρι. Λιτόφτσενκο. Λιτόφτσενκο εδώ για τον Σάβιτσεφ, μόνο στο Σάβιτσεφ. Σάβιτσεφ τώρα στην κενή αιστεία έχει βγει ο Μίνου και προλαβαίνει ο Κούτουλας. 8-26 λεπτό στο στάδιο Καραϊσκάκη και Ολυμπιακός ΑΕΚ 4-2. Φάουλ με τον Σαβέφσκι. Ταλικριάδης. Παπαϊωάννου. Έκοψε ο Προτάσοφ και τώρα φεύγει μόνος του ο Σάβιτσεφ στην αντεπίθεση. Έχει όμως πιο πίσω ακόμα τον Καραγιάννη. Λιτόφτσενκο από πίσω. Λιτόφτσενκο τώρα μόνος του. Τέσσερις παίκτες του Ολυμπιακού. Λιτόφτσενκο μόνος του. Λιτόφτσενκο το σούτ από πλάγια θέση. Προτάσοφ και η μπάλα στο δοκάρι και out. Σαβέφσκι. Σαβέφσκι εδώ από πολύ κοντά είναι ο Μπατίστα και προκάρει ο Ταλικριάδης. Τώρα το ρεπορτάζ από το μάτς της ημέρας, τις δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές του αγώνα πήρε ο Χάρης Αλευρόπουλος.
πάει σήμερα η ΑΕΚ. Διότι είχαμε ένα πολύ άσχημο πρώτο ημίχρονο. Πρώτο τέταρτο. Υπήρχαν προβλήματα στην άμυνα της ΑΕΚ. Στο πρώτο ημίχρονο, ναι. Γιατί? Διότι παίζαμε προβλήματα, όχι από θέματα τακτικής, αλλά το ότι μπήκαμε, δεν μπήκαμε έτοιμοι για το τέρμι. Μεγάλη νίκη, πώς αισθάνεσαι? Πολύ ωραία, είμαι χαρούμενο.